Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο του Red Dead Redemption 2 θα δούμε μερικές ακόμα τρομακτικές τοποθεσίες στο παιχνίδι. Έχω κάνει κι άλλο ένα part με τρομακτικές τοποθεσίες, link από το άλλο βίντεο θα βρείτε στην περιγραφή. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δείξουμε αρκετές τοποθεσίες. Μερικές από αυτές είναι το σπιτάκι μιας μάγισσας, είναι ένα παρατημένο χωριό φάντασμα και γενικά είναι πολλά πράγματα που θα δείτε στη συνέχεια το βίντεο. Για να μην καθυστερούμε λοιπόν, πάμε στην πρώτη τοποθεσία. Η πρώτη τοποθεσία πρόκειται για ένα ερειπωμένο χωριό το οποίο ονομάζεται Pleasance. Ηρωνικός τίτλος. 1883 ιδρύθηκε και βρίσκεται εδώ πέρα στο map. Είναι λίγο πιο δίπλα από το Blue Water Mars. Κυριολεκτικά λίγο πιο δίπλα. Το συγκεκριμένο χωριό τώρα έχει το εξής μυστήριο που το κάνει τρομακτικό. Το συγκεκριμένο χωριό λοιπόν, όπως σας είπα, ιδρύθηκε το 1883. Πιο συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1883. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, δηλαδή ένα μήνα μετά, το συγκεκριμένο χωριό ερυπώθηκε. Και ο λόγος που ερυπώθηκε είναι γιατί πέθαναν όλοι οι κάτοικοι. Υπάρχουν δύο θεωρίες στο γιατί πέθαναν όλοι οι κάτοικοι. Η μία θεωρία λέει ότι κάποιος μανιακός δολοφόνος υπήρχε εδώ πέρα που δολοφόνησε όλους τους κάτοικους. Και η άλλη θεωρία λέει πως κάποιος ιός ξέσπασε εδώ, κόλλησαν όλοι οι κάτοικοι και ένας μετά τον άλλον πέθαναν. Κανείς δεν ξέρει τι από τα δύο ισχύει, αλλά ό,τι και να ισχύει είναι πολύ περίεργο και σίγουρα η περιοχή αυτή είναι καταραμένη, καθώς ένα μήνα μετά τη δημιουργία της καταστράφηκε. Η δεύτερη τοποθεσία πρόκειται για έναν τάφο. Ο τάφος αυτός βρίσκεται εδώ πέρα στο map. Είναι λίγο πιο πάνω από το Άνσμπουργκ, εδώ ακριβώς, σε αυτό το δρομάκι. Αποκλείεται να το χάσετε, να μην το δείτε όταν περάσετε από εκεί, είτε με το άλλο είτε με τα πόδια. Και όπως είπα λοιπόν, πρόκειται για έναν τάφο, στον οποίο υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά πτώματα, πολλά οστά νεκρών ανθρώπων. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει εδώ πέρα. Υποθέτω είχε γίνει κάποια μάχη, και αυτά είναι τα πτώματα που πέσανε στη μάχη. Όπως βλέπετε πίσω υπήρχε ένα hatchet, Viking hatchet λέει. Εδώ λίγο πιο μπροστά υπάρχει και ένα κράνος. Επομένως υποθέτω πως είχε γίνει κάποια μάχη εδώ πέρα και όλα αυτά είναι τα άτομα που πέθαναν στη μάχη. Μπορείτε να πάτε να εξερευνήσετε τον τάφο αυτόν και ναι, πάμε στην τρίτη τοποθεσία. Η τρίτη τοποθεσία βρίσκεται εδώ πέρα στο map, ακριβώς εδώ, και πρόκειται για την καλύβα μιας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή προφανώς δεν είναι στην καλύβα της, δεν τη βλέπεις τη μάγισσα, αλλά άμα μπει στην καλύβα μπορείς να δεις διάφορα πράγματα που κάνει. Υπάρχουν διάφορα κεριά κάτω, κάτι μαξιλάρια, υπάρχουν αίματα, υπάρχουν κάτι χειροπέδες, υπάρχουν διάφορα οστά ανθρώπων και ζώων, κρέατα, ένα καζάνι δίπλα. Εδώ υπάρχουν crafting materials, δηλαδή πράγματα για να κάνεις craft. Και όπως βλέπετε λοιπόν δίπλα, όπως είπα, υπάρχει ένα καζάνι. Από αυτό το καζάνι λοιπόν, αν πιείς το υγρό το οποίο φτιάχνει μάγισσα, ο παίκτης μετά από πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα λιποθυμήσει και θα ξυπνήσει λίγο πιο έξω από την καλύβα. Κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό το υλικό που υπάρχει μέσα, αλλά ναι, πάμε στην επόμενη τοποθεσία. Η τέταρτη τοποθεσία βρίσκεται εδώ πέρα στο map, στο Emerald Ranch, και πραγματικά συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο σε αυτή την τοποθεσία. Γενικότερα στο Emerald Ranch συμβαίνουν πάρα πολλά περίεργα πράγματα, αλλά το συγκεκριμένο περίεργο πράγμα συμβαίνει στο σπίτι του διοκτήτη του ράτζου αυτού. Στο σπίτι του λοιπόν, στο παράθυρο, το βράδυ, σε αυτό το παράθυρο εδώ πέρα, βγαίνει η κόρη του κάθε βράδυ και κοιτάζει από το παράθυρο για λίγη ώρα. Δεν είναι κάποιο φάντασμα η κοπέλα, ζει από όσο γνωρίζω. Απλά κάθε βράδυ βγαίνει στο παράθυρο την ίδια ώρα και κοιτάζει για λίγη ώρα. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί βγαίνει η κοπέλα στο παράθυρο κάθε βράδυ η ίδια ώρα, αλλά είναι ένα μυστήριο το οποίο πιστεύω σίγουρα θα ανακαλυφθεί. Πάμε λοιπόν στην τελευταία τοποθεσία. Η πέμπτη τοποθεσία βρίσκεται εδώ πέρα στο map και πρόκειται για μια συνάντηση των μελών της Ku Klux Klan ή αλλιώς KKK ή αλλιώς Klan. Είναι μια ομάδα εξτρεμιστών που μισούν τα πάντα και αντιδράνε στα πάντα. Πρόκειται για άφεους προφανώς,
Οπότε για αυτό το λόγο ακριβώς τους βλέπουμε εδώ πέρα να πάνε και να καίνε το σταυρό. Αλλά ένας από αυτούς τιμωρείται για την πράξη αυτή και καίγεται ζωντανός. Και αυτό πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει μία φορά στο παιχνίδι. Επομένως μπορείτε να πάτε μία φορά να το δείτε, δεν θα ξανασυμβεί. Άρα ναι. Αυτό λοιπόν είναι το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, ένα subscribe στο κανάλι για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.